Η Ελένη είχε 3 χρόνια συμβόλαιο με το Μέγκα. Φέτος είναι ο 3ος χρόνος στο συμβόλαιό της. Ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια η Ελένη να έχει μια εισήγηση από το σταθμό προκειμένου να για να ανανεώσει την συνεργασία της μετά τη λήξη του συμβολαίου της. Αυτό δεν έγινε φέτος. Η Ελένη Μενεγάκη είμαι σε θέση να γνωρίζω μετά από κάποια τηλέφωνα και κάποια τέτα που είχα όχι με συνεργάτες της εκπομπής της αλλά με άτομα του Μέγκα. Η Ελένη ολοκληρώνει την εκπομπή την μεσημεριανή στο Μέγκα τα τέλη Ιουνίου που έρχεται. Αυτό είναι όπως δείχνουν τα πράγματα βάσει συμβολαίου είναι οριστικό. Δεν τίθεται θέμα να συνεχιστεί του χρόνου η εκπομπή. Αυτό το γνωρίζουν και οι βασικοί της συνεργάτες. Και έτσι κλείνει αυτό το κεφάλαιο της τριετίας όσον αφορά τη μεσημεριανή ζώνη. Αυτή τη στιγμή το Μέγκα θα κάτσει στο τραπέζι να μιλήσει με την Ελένη και η μόνη πρόταση που έχει για να συζητήσει με την Ελένη είναι κάτι εβδομαδιαίο την επόμενη σεζόν στην βραδινή ζώνη. Μα κάτι που τους προτείνουν πολλά χρόνια. Ωραία, λοιπόν, θα το δούμε. Το αν θα το δεχτεί η Ελένη, γιατί υπάρχει και ο Sky που την θέλει. Υπάρχουν κανάλια που θα ήθελα να συμπαρέψουν με την Ελένη. Τώρα καλύτερα. Για κάποιες, έχει ακουστεί ότι έχουν γίνει κάποια επικοινωνία για μία ζώνη έτσι. Για μία το πρώτο ζώνη, πράγμα, δεν κάνω τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Το πρώτο πράγμα που θα συζητήσει το ΜΕΓΑ είναι αναπροσαρμογή του οικονομικού. Αφού δεν συνεχίζεται. Η εβδομαδιαία εκπομπή εκ των πραγμάτων οδηγεί εκεί. Αναπροσαρμογή. Μα αυτό σου λέω. Η εβδομαδιαία εκπομπή εκ των πραγμάτων οδηγεί σε αναπροσαρμογή. Γενναία αναπροσαρμογή. Σ' άρεσε το γενναία. Για να πω. Ναι, μάλιστα. Πάντως, επειδή είπε ο Χάρης, δεν έχω μιλήσει με συνεργάτες για αυτό το θέμα και να μιλούσες, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ναι. Πάντα. Εντάξει, λογικό μάλιστα. Είναι.